Έφτασε λοιπόν η στιγμή να υποδεχτούμε το Χρυσαφένιο Κουκούτσι στην πόλη μας, στην Τρίπολη. Με πολύ μεγάλη μας χαρά λοιπόν θα έχουμε σήμερα κοντά μας τον συγγραφέα του βιβλίου, τον Παναγιώτη τον Δημητρόπουλο, τον κλινικό διαιτολόγο και διατροφολόγο Δημήτρη Μπερζελέτο, καθώς επίσης και τον μέχρι πριν λίγους μήνες συνάδελφό μας, τον Δημήτρη Παντελάτο, ταξίαρχο υπτάμενο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία συμμετείχαν στην προβολή αυτής της εκδήλωσης και είναι σήμερα εδώ κοντά μας, καθώς επίσης και όλους τους φορείς που συνεργάστηκαν για να βγει με επιτυχία αυτή η εκδήλωση, καθώς επίσης και τους πάρα μα πάρα πολλούς εθελοντές. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλο το κοινό που παραβρίσκεται σήμερα εδώ για να παρακολουθήσει αυτή την εκδήλωση. Το Χρυσαφένιο Κουκούτσι είναι πια γεγονός στην πόλη μας. Είδαμε τα παιδιά, έχουν έρθει από τις 5.30 ώρα, έχουν κάνει κάποιες δραστηριότητες, ζωγραφική, κάποια παιχνίδια, έχουν φυτέψει ίσως κάτι. Πολλά διαδραστικά παιχνίδια διαδραματίζονται τελικά στον εσωτερικό χώρο γιατί μας τα χάλασε η βροχή. Παρ' όλα αυτά δεν πτωούμαστε. Όντως τα παιδιά έχουν κάνει εργαστήρια με φρούτα, χειροτεχνήματα, τα οποία τα βοηθάνε ούτως ώστε να κατανοήσουν την έννοια της υγιούς διατροφής και πόσο μπορεί να συμβάλλει στη μελλοντική τους υγεία. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για το Χρυσαφένιο Κουκούτσι, το οποίο γεννήθηκε από την ηλεκτροτική και σε εικονογράφηση της Μαριάννας Φραγκούλη, για να μεταδώσει το μήνυμα ότι είμαστε ότι τρώμε. Πρέπει δηλαδή τα παιδιά να πάρουν τα θετικά μηνύματα και ένα από τα θετικά μήνυμα είναι αυτό της υγιεινής διατροφής. Δηλαδή, κάποιο, όταν τα διδακτικά δεν μπορούν να περάσουν στα παιδιά και να ταυτιστούν με τους ήρωες, εκεί είναι τα παιδικά βιβλία, όπου δίνουν το μήνυμα ότι πρέπει να γίνεις ο ήρωας ο ίδιος της ιστορίας και να κάνεις το μήνυμα αυτό κτήμα σου. Έτσι και αυτό και εμείς οι παραμυθάδες, οι συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας. Όπως λέει και ο Σεφέρης, αν τα μηνύματα δεν πηγαίνουν αλλιώς, μιλούμε μέσα από παραβολές και μέσα από παραμύθια για να γίνουν κτήμα των μικρών μας φίλων. Έρχομαι σε επικοινωνία με γονείς και μου έχουν εκφράσει τις ευχαριστήσεις ότι διαβάζοντας το βιβλίο, τα παιδιά την επόμενη μέρα λένε στη μαμά ή στον μπαμπά να βάλουν και ένα φρούτο μαζί για να βάλουν περισσότερα γκολ ή να βάλουν περισσότερα καλάθια. Και αυτό για μένα είναι μεγάλη χαρά. Είναι μια αυτοτελής ιστορία όπου περνάει το μήνυμα το κεντρικό της υγιεινής διατροφής, αλλά περνάει και άλλα δύο μηνύματα που έχει να κάνει με το κομμάτι των γονιακών σχέσεων αλλά και της αγάπης για τη φύση. Όλα είναι μια αλυσίδα. Και αν ένας πρίκος φύγει από αυτήν την αλυσίδα, τότε δεν θα μπορέσουμε να έχουμε αυτό το θετικό που θέλουμε. Να κάνω μια έκκληση να πω το εξής: ότι αν τα παιδιά μας θέλουν να ζήσουν αύριο σε μια κοινωνία όπως τραυματιζόμαστε εμείς οι γονείς, εμείς οι ίδιοι γονείς πρέπει σήμερα να κοιτάζουμε τα μάτια του παιδιού μας μέσα από όλων των παιδιών τα μάτια. Βρίσκομαι εδώ μετά από την επειδή το ζήτησε η Ένωση στα δυτικά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίας με την οποία συνεργαζόμαστε. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια. Η πρωτοβουλία αυτή είναι θαυμάσια. Αξίζει να επενδύουμε στα παιδιά. Είναι το μέλλον μας. Και σαφώς και εγώ από την δικιά μου την πλευρά, μέσα στην, από την εμπειρία που είχα και στο κομμάτι το προσφυγικό, σαν διευθυντής στο κεντρικό επιχειρησιακό όργανο μετανάστευσης, ήρθαμε εδώ για να δούμε ακριβώς πώς επηρεάζει γενικότερα το κομμάτι της σύντησης στην εξέλιξη των παιδιών. Βέβαια θα υπάρχουν αντίστοιχα και θα υπάρχει και ένας διατροφολόγος, ο οποίος θα πει σαν καθένας αρμόδιος περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Σαφώς όμως το θέμα της επένδυσης στα παιδιά είναι πολύ σημαντικό. Η πρωτοβουλία και της Ένωσης αλλά και το συγκεκριμένο βιβλίο που αναφέρεται στην καλή διατροφή των παιδιών από τον Παναγιώτη τον Δημητρόπουλο. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια και όλα αυτά αξίζει να τα υποστηρίξουμε με κάθε τρόπο. Χαίρομαι πολύ που είμαι ομιλητής σε αυτό το βιβλίο γιατί αφορά τη διατροφή. Και ως διαιτολόγος έχω την ιδιότητα να μπορώ να αναπτύξω, ας πούμε, τι συμβαίνει με το βιβλίο αυτό, το οποίο αφορά τα φρούτα. Και θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μιλήσουμε τα φρούτα γιατί είμαστε μια χώρα που παρόλο που παράγει πολλά φρούτα και λαχανικά δεν είναι το αντίστοιχο αποτέλεσμα, δεν έχουμε το αντίστοιχο αποτέλεσμα στην κατανάλωση φρούτων. Ας πούμε στην κατανάλωση φρούτων, ας πούμε φανταστείτε ότι κάτω από το 10% καταναλώνει πάνω από 5 μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα. Δεν είναι και ότι καλύτερο. Οπότε από εκεί θα ξεκινούσα και θα ξεκινήσω την παρουσίασή μου. Βεβαίως θα μιλήσουμε και για το Χρυσαφένιο Κουκούτσι, το οποίο ας το πούμε ότι αφορά
Ο τίτλος αυτός αφορά τα ίδια τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχει το φρούτο, δηλαδή τις βιταμίνες, τα ανόργανα στοιχεία, που είναι οι ειδικές ιδιότητες που υπάρχουν μέσα στο φρούτο ή στο κάθε φρούτο ξεχωριστά, με τη σημασία των φρούτων που ακόμα μεγαλύτερη αποκτά όταν είναι σε ποικιλία, δηλαδή όταν έχουμε το ουράνιο τόξο των φρούτων. Γιατί κάθε χρώμα από τα φρούτα και λαχανικά αντιπροσωπεύει και κάποια ιδιαιτερότητα όσον αφορά την ποσότητα θρεπτικών συστατικών. Άρα το ουράνιο τόξο των θρεπτικών των φρούτων και των λαχανικών έχει μεγάλη σημασία στη διατροφή μας, αλλά και στα παιδιά που τους αρέσουν τα πολλά χρώματα. Μια πρόσφατη ανασκόπηση που έγινε από ένα πανεπιστήμιο έγκριτο μας λέει για πάνω από 8 μερίδες. Οπότε αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, να μεγαλώσουμε αρκετά την κατανάλωση και τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Ξέρετε, καμιά φορά όταν μιλάμε οι ειδικοί σε μια σάλα και μιλάμε στο κοινό, αυτό πολλές φορές έχει ένα αποτέλεσμα για κάποιες ώρες. Πιο πολλές ώρες διαρκεί το αποτέλεσμα που βγαίνει από ένα βιβλίο, για παράδειγμα. Γιατί το βιβλίο μένει στο σπίτι, είναι διαδραστικότερο. Και γι' αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, γι' αυτό χαίρομαι ακόμα περισσότερο που είμαι σε τέτοια παρουσίαση ενός βιβλίου.